Καλησπέρα κύριε Καλμαζίδη. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου στην Κύπρο με την Ομόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαι, μια χαρά, ναι. Καλά. Πρώτος τελικός απόψε ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τι βλέπετε, πώς ναι. θα χρήζεται φαβορί ίσως? Εντάξει, όπως ξέρουμε όλοι δεν μπορούμε να λέμε για φαβορί. Σίγουρα μπορούμε να δούμε τα στατιστικά, να δούμε ιστορία, κάποια πράγματα που μπορούμε να βασίσουμε την κουβέντα μας πάνω σε αυτό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τώρα και το πλεονέκτημα έδρας που έχει μια ομάδα έχει σπάσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και η ιστορία η προηγούμενη έχει ανατραπεί. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια σειρά από ενδιαφέρον αγώνες που μπορεί και να δούμε παραπάνω από τρεις, δηλαδή 4-5 αγώνες, γιατί με τη νίκη του ΠΑΟΚ του τελευταίου αγώνα στον ημιτελικό κυπέλου, νομίζω αλλάξαν λίγο οι ισορροπίες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω στη συνέχεια. Αν αυτή η νίκη επηρεάζει ίσως για τους τελικούς, που ήταν η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ φετινή σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό, αν θα παίξει το ρόλο της τώρα για αυτά τα παιχνίδια? Πιστεύω πως ναι. Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, ότι εδώ είμαστε και θα διεκδικήσουμε ότι μας αξίζει. Νομίζω βασικά στο ψυχολογικό τομέα ίσως άλλαξαν λίγο οι ισορροπίες. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει όλο το πρωτάθλημα ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ σταθερή και έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ όχι τόσο σταθερή συνέχεια. Αλλά τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αυτά εδώ είναι τα προηγούμενα. Αποτελούν ιστορία, έτσι δεν παίζουν ρόλο. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή φέτος ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την ποιότητα, να δείξει καλύτερο πρόσωπο στους τελικούς και να γίνει φαβορή αυτόματα παρά το μειονέκτημα έδρας? Μπορεί. Ο Ολυμπιακός πράγματι έχει δείξει μια σταθερότητα και μια ποιότητα. Σίγουρα σε μια σειρά αγώνων όπως είναι η τελική, έχει η ομάδα που θεωρητικά έχει καλύτερη πορεία και σταθερότητα, έχει προβάδισμα, αλλά αυτό μένει να το δούμε και στο αγωνιστικό χώρο. Έχετε ζήσει έντονα αυτά τα παιχνίδια με περίπου 10.000 κόσμο στο παλατάκι. Αυτό θα παίξει το ρόλο του ίσως, η έδρα του ΠΑΟΚ, παρότι έχει το μειονέκτημα, ίσως είναι ένα σημαντικός παράγοντας ο κόσμος. Σίγουρα είναι και σημαντικός παράγοντας. Είναι μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί, που είναι ιδιαίτερα θερμή, ωραία, αλλά και στα παιχνίδια στην Αθήνα, στο Ρέντι, και εκεί δημιουργείται μια καλή ατμόσφαιρα. Νομίζω και ελπίζω να γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια, σκληρά, με αμφιροπά παιχνίδια. Τώρα, το πόσο επηρεάζει ο κόσμος, δεν νομίζω. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι πολύ έμπειροι και έχουν ποιότητα. Δεν είναι ότι επηρεάζονται αρνητικά αν πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στις Ρέντι. Απλώς δίνει μία όθηση παραπάνω στην ομάδα που παίζει εντός έδρας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Από τη δική σας την πλευρά τώρα, οι προπονητές πόσο σημαντικό ρόλο έτσι παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια ή στην προετοιμασία των αγώνων, κατά τη διάρκεια των αγώνων? Όπως θα είναι τώρα, θα είναι μια σειρά αγώνων, από τρία παιχνίδια μέχρι πέντε, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν, μπορεί να αλλάξουν, τυχόν χτύπα ξύλο, να μην έχει κάποιο τραυματισμό καμία ομάδα, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είτε λίγο ένας μικρός τραυματισμός ή λίγο η κούραση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει ο προπονητής να τα
αναγνωρίσει νωρίς, να τα δει και να παίξει το τακτικό κομμάτι. Σίγουρα οι δύο ομάδες δεν υπάρχουν μυστικά που μπορεί να κρύψει μια ομάδα από την άλλη. Και οι δύο ξέρουν ακριβώς πώς παίζουν. Απλώς θέλει εκεί τη στιγμή να βγουν μπροστά οι προσωπικότητες των αθλητών και να αποδώσουν στην συγκεκριμένη στιγμή. Εσείς έχετε κατακτήσει τίτλους και με τις δύο ομάδες. Αν έτσι θυμάστε κάποιες ξεχωριστές στιγμές από τελικούς ή από τους τίτλους που πήρατε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ ως προπονητής. Ναι, είναι αρκετές στιγμές πάρα πολύ έντονα χαραγμένες στη μνήμη μου. Ξεχωριστές στιγμές. Σίγουρα αν ανατρέξουμε από το τέλος προς πίσω, το πρώτο πρωτάθλημα που καταφέραμε να κερδίσουμε με τον ΠΑΟΚ με κατάμεστο το γήπεδο, είναι ξεχωριστή στιγμή. Επίσης μια άλλη ξεχωριστή στιγμή ήταν και με το ένα από τα πρωταθλήματα που ήταν όλα τα προγνωστικά εναντίον μας στον Ολυμπιακό και καταφέραμε πάλι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα μέσα στο Ρέντι, που είναι πολύ έντονες και ωραίες στιγμές και ελπίζω τα παιδιά να χαρούν αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν. Να ζήσουν και φέτος τέτοιες στιγμές στους τελικούς. Πάει ένας χρόνος και κάτι περισσότερο από που φύγατε από τον ΠΑΟΚ τελευταία φορά. Υπάρχει ίσως ένα ανοιχτό παράθυρο για το μέλλον ή δεν ξέρω πώς είναι τα συναισθήματα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Όλοι είμαστε επαγγελματίες και εγώ σαν προπονητής και ο ΠΑΟΚ σαν σύλλογος ή κάθε ΠΑΟΚ. Κοιτάμε πάντα αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που το καλύτερο για μας και δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχετε κλείσει την πόρτα, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει κάποια πίκρα για τον τρόπο της φυγής σας από τότε. Εντάξει, πίκρα μπορεί να υπάρχει. Πίκρα ίσως υπάρχει. Ναι, αλλά αυτά από τη στιγμή που είμαστε επαγγελματίες πρέπει να τα ξεπερνάμε αυτά και να βλέπουμε μπροστά. Ωραία, και έτσι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για το απόψινό παιχνίδι, θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα εάν υπάρχει φαβορί, δηλαδή τι βλέπετε, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αν και στην έδρα του Ολυμπιακού το πρώτο παιχνίδι, ίσως έχει ένα μικρό φαντάζει. Όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό αβαντάζ σε θέμα ποιότητας και σταθερότητας. Απλώς, όπως είπα και πριν, αλλάξαν λίγο οι ισορροπίες με το τελευταίο παιχνίδι. Και ιδιαίτερα στην αρχή σήμερα, νομίζω, το πρώτο σετ, ίσως δείξει... Να είναι σημείο κλειδί. Σημείο κλειδί δεν μπορώ να πω, όχι, γιατί ακολουθούν αρκετά παιχνίδια, αλλά μπορούμε ίσως να διακρίνουμε κάποια πράγματα στην αρχή. Ωραία, ας ελπίσουμε λοιπόν κύριε Καλμαζίδη να δούμε έτσι συναρπαστικούς τελικούς και φέτος και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να σπάσει την έδρα για ακόμη μια χρονιά και να στηθεί πρωταθλητής όπως το κατάφερε δύο χρονιές μαζί σας και ήταν και οι δύο πρώτοι τίτλοι της ιστορίας του. Εύχομαι καλή συνέχεια και στην καριέρα σας στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Καλμαζίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.